Το είπα και παλαιότερα, το λέω και τώρα το λέω, δεν θα ζητήσω ποτέ από τη Σύνοδο να έρει την αργία. Να έρθει από μόνη της, ως μητέρα Εκκλησία, ως φορείς της αγάπης και να κάνει αυτό που μισεί. Ξεκάθαρο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση από τον Παγκράτιο Μερακλή. 26 χρόνια από την αργία που τον έθεσε η Ιερά Σύνοδος χαρακτηρίζει δεδομένη την ανάγκη αποκατάστασής του. Ποτέ δεν είναι ούτε νωρίς ούτε αργά. Εμείς είμαστε εκεί με προσευχή, με υπομονή, με εγκαρτέρηση, με αγάπη, με ομόνοια, με ειρήνη και αναμένουμε. Από την κοινότητα της Φλάσου, όπου δημιούργησε την δική του Κιβωτό, διαμηνεί πως αυτό που προέχει στον άνθρωπο είναι η ομόνοια, η αγάπη και η συγχώρεση. Όπως και ο ίδιος συγχώρεσε αυτούς που τον πλήγωσαν τα προηγούμενα χρόνια. Η Εκκλησία σήμερα της Κύπρου συγχωρεί. Εξαρτάται πώς θα το δούμε. Σε πολλούς τομείς έχουμε παραποιήσει τον λόγο του Ευαγγελίου. Ποιους υπηρετούμε εμείς? Ποιον υπηρετούμε? Βγαίνουμε, κατεβαίνουμε κάτω στο επίπεδο του λαού? Εκεί πρέπει να κάτσουμε να προβληματιστούμε. Από την εκπομπή Αλφα Ενημέρωση, ο Παγκράτιος Μερακλής αποκαλύπτει πως διατηρεί μεν τυπικές επαφές με μέλη της Ιεράς Συνόδου. Ωστόσο, όλα αυτά τα χρόνια καμία συγγνώμη δεν άκουσε για όσα έγιναν το 1996. Περισσότεροι έχουν κοιμηθεί, ο Θεός ανπαύσει τους. Λίγοι είναι από αυτοί που... Από αυτούς όλα αυτά τα χρόνια, στην περίοδο των 26 χρόνων, βρέθηκε έστω και ένας να σας πει ότι ίσως κάναμε λάθος, συγγνώμη? Δεν θα πούμε τίποτα. Αυτοί που επέθαναν εδικαιώθηκαν, αυτοί που ζουν, ο Θεός να τους δίνει υγεία και χαρά. Εν μέσω του ψυχροπολεμικού σκηνικού στους εκκλησιαστικούς κόλπους, εν ώψη αρχιεπισκοπικών, συστήνει προσοχή προς όλους τους ιεράρχες. Να κρατούμε τον κόσμο σε ομόνοια, σε ειρήνη, σε γαλήνη. Να μην τον προκαλούμε αναστάτωση και διχόνοια. Διότι αυτές οι διχόνοιες, αν τρέξουμε μέσα στην ιστορία, είχαμε κακά αποτελέσματα.